Δικές σου φοβίες ποιες είναι, ο μεγαλύτερος σου φόβος ποιος είναι? Η απώλεια. Καθαρά η απώλεια. Δεν μπορώ να την αντέξω, δεν μπορώ να τη συνηθίσω. Εντάξει, δεν μπορώ να τη συνηθίσω. Με τα χρόνια δεν χωνεύεται, απλά συνηθίζεται μαθαίνεις... αυτό. Ναι, να το συνηθίζεις. Αν σε ρωτήσω ποια είναι η μεγαλύτερη απώλεια που σε συγκλώνεις έτσι σαν άνθρωπο, θα μου πεις ο μπαμπάς σου. Η απώλεια του μπαμπάς σου. Περάσαν πάρα πολλά χρόνια για να μπορώ να το διαχειριστώ. Πάρα πολλά χρόνια. Αλήθεια, Έλια, Είχαν περάσει 14. 14 χρόνια προσπαθώντας να πείσει τον εαυτό σου ότι έφυγε. Έντια πισά το. Απλά κρατώ τον σε έναν ωραίο μέρος στο μυαλό μου και στη ψυχή μου. Αλλά δεν αφήνω τον εαυτό μου να πω ότι έφυγε. Θέλω. Θέλω να κρατώ την ωραία αντίνεση. Ξέρεις, τυχαίνει τώρα κάνουμε αυτήν την κουβέντα, ξεχνάω ότι είμαστε στον αέρα. Σε μια πολύ δύσκολη φάση έτσι και σε μένα που έφυγε η γιαγιά μου. Και ήταν πολύ βάλσαμο αυτό ότι το βάζω σε ένα μέρος του μυαλού μου, σαν να είναι. Ναι. Έτσι το νιώθω κι εγώ. Ότι είναι κάπου κοντά εδώ. Είναι. Ώρες σου δίνω σημάδια. Ας πούμε και με τη γιαγιά που ήμουν πάλι πολύ δεμένη, και η γιαγιά έφυγε μέσα στα χέρια μου. Νιώθω ότι οι στιγμές, όταν νιώθουν ότι εσύ είσαι έτοιμος, σου δίνουν κάποια σημαδάκια. Και επειδή εγώ πάντα έχω κάτι πάνω μου για να τους κρατώ κοντά μου, νιώθω ασφαλής. Νιώθω ασφαλής. Καμιά φορά να πω κρίμα, αν ήταν η γιαγιά, αν ήταν ο παπάς. Και ξέρεις, Τζόιν που λέω ότι για μένα είναι. Έτσι και εγώ έτσι το νιώθω, ότι για μένα είναι. Ναι. Έτσι ακριβώς.